να πάμε λίγο τώρα στα θέματα της πολιτικής. Η Νέα Δημοκρατία, μετά το προχθεσινό γεγονός δολοφονίας του Παύλου Φίσα, ζητάει από όλο το κοινοβουλευτικό φάσμα να ενωθεί απέναντι στο φασισμό. Πιστεύεις ότι πρόκειται για πρόσχημα ή πραγματικά το εννοούν? Προβοκατόρικη ερώτηση. Να απαντήσω μία ερώτηση καταρχήν. Δηλαδή, ο Αντώνης Σαμαράς, για παράδειγμα, ο οποίος κατά την άποψή μου είναι κρυπτοφασίστας. Συμφωνώ εγώ σε αυτό. Κρίνοντας από την πολιτική άνοιξη, σωστά. Κρίνοντας από τις σχέσεις που έχει κάνει με τη Χρυσή Αυγή από τότε που έγινε εξουσία, έγινε πρωθυπουργός. Οπότε το ερώτημά μου είναι, δηλαδή, ας πούμε ο Δένδιας, για να μην πω, ο κύριος Δένδιας, για να μην πω ο κύριος Σαμαράς, ο Μιχάλης Μάκης Βορύδης. Μαυρουδής, Μαυρουδή το λένε κιόλας. Μαυρουδής. Ζητώ συγγνώμη δημοσίως από τον Νότι, έναν άνθρωπο που σέβομαι πάρα πολύ για αυτή τη συνωνυμία. Δηλαδή, ο Φώτης Κουβέλης, ο Βενιζέλος και ο Δένδιας ζητούν από μένα να συμπορευτώ. Εμένα, έτσι, είμαι μέλος του ΣΥΡΙΖΑ, ψηφίζω ΣΥΡΙΖΑ αυτή την εποχή, αλλά δεν έχω δώσει κανέναν όρκο ότι είμαι ΣΥΡΙΖΑ. Δεν έχεις δώσει όρκο πίστης. Ακριβώς. Ευτυχώς ο ΣΥΡΙΖΑ, για να μην με χάσει, δεν θα μου προτείνει να πάρω μέρος σε αυτόν τον αγώνα του κυρίου Δένδια, του πασιφιστή. Μου ζητούν λοιπόν να συμπορευτώ για να εναντιωθούμε στο ένα άκρο, το οποίο υπάρχει ένα άκρο, να συμπορευτούμε και να πολεμήσουμε αυτό το ένα άκρο το οποίο οι ίδιοι χειραγωγούν για τον εαυτό τους. Thank you. Okay. Το ερώτημά σου το ξέχασα ήδη. Όχι, είναι αυτό. Αν πιστεύεις ότι πρόκειται για πρόσχημα ή πραγματικά το εννοούν. Προφανώς πιστεύεις ότι είναι προσχηματικό. Προσχηματική αυτή η πρόταση. Είναι προσχηματική. Και μην το εννοούν. Okay. Σιγά να μην πάει να πολεμήσει τη Χρυσή Αυγή η Νέα Δημοκρατία, όπως είναι τώρα. Ναι. Μπορεί με την προηγούμενη Νέα Δημοκρατία, μπορεί να ίσχυε λίγο σε ένα ποσοστό αυτό. Αλλά όλοι γνωρίζουμε, εσύ σίγουρα το γνωρίζεις, ότι το coup d'état, οι χούντες, τα πραξικοπήματα, τα ακροδεξιά πραξικοπήματα, είναι εντελώς ευκαιριακές κυβερνήσεις για το κεφάλαιο, υπέρ του κεφαλαίου. Και τώρα το κεφάλαιο, επειδή αυτή είναι η πραγματική κρίση, δεν είναι η κρίση της ελληνικής οικονομίας, είναι η κρίση του παγκοσμίου κεφαλαίου, επειδή βλέπει ότι ο ωκεανός πλέον δεν έχει χέρια που παράγουν, έχει ψάρια που τρώνε, έχει φτάσει μέχρι εκεί το κεφάλαιο, το είχε πει αυτό ο Μάρξ, το είχε προβλέψει, και όχι μόνο ο Μάρξ, έχουν μια παράνοια, είναι σε απόγνωση. Σε απόγνωση. Και να συμπληρώσω ότι, επειδή έχει γίνει πολύς λόγος αυτές τις μέρες γι' αυτό, ότι είναι δυτή η αντίδρασή μου προσωπικά, δεν εκπροσωπώ κανένα κόμμα, να σταματήσουν επιτέλους να μιλάνε για αυτά τα δύο άκρα. Υπάρχει ένα άκρο, αλλά στην τελική, εάν τα πράγματα είναι έτσι, αφού η κυβέρνηση έχει δημιουργήσει ένα άκρο το οποίο είναι φασιστικό, SS, νεοναζιστικό, εγώ προσωπικά αισθάνομαι την ανάγκη να καλέσω τους συντρόφους μου να δημιουργήσουμε το αντίπαλο άκρο, για να τιμήσουμε τουλάχιστον να τιμήσουμε τους προγόνους μας, οι οποίοι αντιστάθηκαν στο φασισμό. Και θα ήταν τιμή μου, και αισθάνομαι υπερήφανος να είμαι το άκρο εγώ αυτή τη στιγμή του Μιχαλολιάκου. Αυτό. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Θα σε πάω σε κάτι άλλο τώρα. Πάλι περί πολιτικής πρόκειται. Αν θυμάμαι σωστά, μετά τα γεγονότα του Δεκέμβρη του 8, ο ΣΥΡΙΖΑ είχε ζητήσει, και το είχε ξαναζητήσει από τότε και άλλες φορές, να υπάρξουν ενέργειες από την πλευρά της πολιτείας για την εκδημοκρατικοποίηση της αστυνομίας. Με αφορμή αυτό θέλω να σε ρωτήσω το εξής, έτσι όπως το σκέφτομαι εγώ δηλαδή. Πιστεύεις, ας πούμε, πως ένας χώρος όπου λειτουργεί υπέρ του δέοντος η σκληρή ιεραρχία, οι τύποι, οι στολές, οι εντολές,
μπορεί πραγματικά να γίνει δημοκρατικός? Και τι μπορεί να εννοεί κάποιος με τον όρο εκδημοκρατικοποίηση σε ένα χώρο που, όπως είπα πριν, διέπεται εκφύσεως από μη δημοκρατικές και ανελεύθερες διαδικασίες? Δηλαδή, εγώ δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό. Ούτε εγώ. Πώς μπορεί η αστυνομία, ο στρατός, να γίνουν, ας πούμε, δημοκρατικοί θεσμοί, ξέρω εγώ. Mm-hmm. Ούτε εγώ μπορώ να το καταλάβω. Άρα, πιστεύω... Πρόσφατα ακούσαμε στην Πορτογαλία το στρατό να απειλεί την κυβέρνηση. Mm. Δηλαδή, ναι. Έχω ακούσει ότι είναι δημοκρατικός ο στρατός εκεί πέρα. Ναι, ναι. Αλλά άλλο ο στρατός, άλλο η αστυνομία. Πρώτα απ' όλα, ο Χρυσοχοΐδης ήταν αυτός που είχε πει, ή ο Παπουτσής, μπορεί να ξεχνάω, τους μπερδεύω αυτούς γενικώς. Ναι, ναι. Είναι ίδιοι, δεν είναι. Είχε πει ότι, νομίζω ο Χρυσοχοΐδης ήταν, που είχε πει ότι η αστυνομία πρέπει, οι αστυνομικοί πρέπει να κάνουν σεμινάρια, ναι, 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 να είναι ψυχολογικώς ψαγμένοι πριν κάνουν τη δουλειά τους. Αυτοί το είχαν πει και δεν ξέρω, ο ΣΥΡΙΖΑ, διαβάζω τα δελτία τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά δεν τα γνωρίζω πολύ καλά από μέσα τα πράγματα. Λογικό ήταν να είχε κάπως χαρεί, ας πούμε, αυτή την είδηση, την οποία βέβαια γνώριζε ότι ποτέ δεν πρόκειτο να πραγματοθεί. Ήταν προεκλογικοί λόγοι του κυρίου Χρυσοχοΐδη. Ναι. Και βέβαια, εντάξει, εάν ο Άμλετ είχε διεισδύσει κάποτε μέσα στην ψυχή του κυρίου Χρυσοχοΐδη, καλά θα ήταν να το είχε σκεφτεί αυτό, διότι έχουν χαθεί ζωές, έχουν αρρωστήσει άνθρωποι, ζωή έχει χαθεί μέσα στο γραφείο του κτλ. Ή ήταν άλλος ο υπουργός τότε που έσχασε μία... Όχι, νομίζω ήταν ο Χρυσοχοΐδης. Νομίζω. Ναι. Οπότε έχει λόγους, θα είχε λόγους να συμβεί κάτι τέτοιο. Τώρα, εγώ προσωπικά πιστεύω ότι αυτό που έλεγα πριν, αλλά είναι παιδικό, ότι η μπάτση θα έπρεπε να κάνουν μια άλλη δουλειά. Δηλαδή, εδώ χρειαζόμαστε σπίτια, χρειαζόμαστε να μαζέψουμε πατάτες, ντομάτες, να σκάψουμε, να κάνουμε, να δείξουμε. Και αυτή η δουλειά δεν την κατάλαβα ποτέ. Δηλαδή, ένας άνθρωπος ο οποίος πίνει φραπέ και κοιτάζει τους ανθρώπους λίγο περίεργα, μέχρι να λάβει ένα τηλεφώνημα ο αρχηγός του να του πει πιένει να δείρεις τον Ελευθεριακό και τον Αναρχοκουμούνι, δεν κατάλαβα ποτέ ως δουλειά, αλλά εντάξει, αυτό είναι ένα θέμα το οποίο θα έπρεπε να δουν οι μπαμπάδες μας πλέον, να μας πούν και εμάς τα παιδιά τι να πιστεύουμε, γιατί εντάξει. Πάντως, θέλω να σου πω για αυτό που σε ρώτησα, ότι ισχύει αυτό ότι ο ΣΥΡΙΖΑ το ζητούσε. Και αν θυμάμαι καλά, είχε πάει, ας πούμε, και ο Τσίπρας και ο Μανώλης ο Γλέζος, είχαν πάει σε συγκεντρώσεις, ας πούμε, των συνδικαλιστικών φορέων της αστυνομίας μετά τα γεγονότα του Δεκέμβρη, για να τους πούνε ότι πρέπει να εκδημοκρατιστούν. Για μένα αυτό δεν γίνεται το πράγμα. Δηλαδή, όχι, είναι εκφύσεως αντιδημοκρατική η αστυνομία, έτσι κι αλλιώς. Mm-hmm. Άρα, φαντάζομαι συμφωνούμε σε αυτό. Απολύτως. Okay. Και υποθέτω ότι η κίνηση αυτή των συντρόφων Τσίπρα και Μανώλη Γλέζου ήταν είτε πολιτική με τη στενή έννοια του όρου, ότι έπρεπε κάποιος να πάει να δείξει και στο λαό ότι κάποιος υπάρχει που πηγαίνει και λέει: παιδιά, δεν μπορούν αυτοί οι άνθρωποι να βγάζουν ένα μάτι. Προσέβαλαν ένα μάτι οι μπάτσοι στο Κερατσίνι. Ενός διαδηλωτή. Σήμερα διάβαζα ότι οι γιατροί λένε ότι μάλλον θα έχει απώλεια πλήρη αυτού του ματιού. Και με την ελπίδα ίσως. Δηλαδή, μπορώ να φανταστώ τον Μανώλη Γλέζο ότι ελπίζει και του λέει: παιδιά, να κάνουμε κάτι μέχρι να γίνει κάτι άλλο. Ωραία. Αλλά δεν τρέφω καμία ελπίδα. Εάν ο τρόπος παραγωγής, εάν το καπιταλιστικό σύστημα δεν πάθει κάτι από εμάς τους ανθρώπους, επιτέλους, δηλαδή, δεν πρέπει να παίρνουμε τα πράγματα ως δεδομένα, ότι ξέρεις, έτσι είναι η ζωή κτλ. Mm-hmm. Πρέπει να σκεφτούμε ότι κάποτε είχαμε φεουδαρχισμό στην κοινωνία. Κάποτε είχαμε σκλάβους στην κοινωνία. Κάποια στιγμή οι λαοί είπαν ότι αυτό δεν γίνεται πλέον. Δηλαδή το απόστημα αυτό δεν γίνεται να συνεχίσει. Και έκανε ριζοσπαστικές αλλαγές στις κοινωνίες τους. Γιατί όχι εμείς. Γιατί όχι εμείς. Ωραία. Την εκπομπή σου στο ραδιόφωνο, την Επί Ασπαλάθων, την υποτιτλοφορείς ως εξής: μια εκπομπή κατάλληλη για όλους, εκτός από πρώην αριστερούς, σύμβουλες και κασάνδρες. Μπορείς να μου πεις ποιοι είναι όλοι αυτοί, ποιους εννοείς? Πήρε το μάτι μου το μπακούνι. Ναι, 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 είναι, το μπακούνι είναι εκεί, ναι. Κάτι το πήρε το μάτι μου έτσι, ναι. Μήπως μου έκανε και έτσι. Λοιπόν,
Ναι. Αποφάσισα ότι, ότι εφ' εξής θα σταματήσω να το λέω αυτό. Ναι. Διότι ίσως ας πούμε έχει ακουστεί πάρα πολύ και πλέον είναι γνωστό και μπορεί και να βαριούνται ορισμένοι άνθρωποι που το ακούνε αυτό. Ναι. Αλλά εννοώ κάθε λέξη. Δηλαδή όταν ξεκίνησα αυτή την εκπομπή μίλαγα με τον διευθυντή μου, τον Γιώργο Αναντρανιστάκη, ένα πολύτιμο σύντροφο και αγαπητό μου φίλο, και του, με ρωτούσε να του πω τι θα είναι η εκπομπή αυτή που θα κάνω. Του είπα πρώτα απ' όλα για το ποίημα «Επί ασπελάθων» του Γιώργου Σεφέρη, το οποίο για μένα τα λέει όλα, που το έγραψε και κατά τη διάρκεια της Χούντας. Ιστορία, ναι. Λοιπόν, και του είχα περιγράψει ότι, ότι θέλω να κάνω μια εκπομπή η οποία δεν θα έχει σχέση με την επικαιρότητα, αλλά θα πολεμά να ξυπνήσει μέσα στο μικροαστό αυτό που, που θα τον έβγαζε από αυτή τη μίζερη ζωή που έχει, να αναπαραγάγει αυτή την διαιώνιση της εξουσίας, η οποία δεν του κλέβει μόνο τη ζωή του, τη ζωή του παιδιού του, τη ζωή των αγαπημένων του, δεν του κλέβει μόνο τα χρήματά του, του κλέβει και την ψυχή. Και σκέφτηκα ότι όλοι αυτοί οι οποίοι καθυστερούν τον άνθρωπο της μεσαίας τάξης, η οποία συντηρεί την άρχουσα, δεν τον βοηθούν, αυτοί που δεν τον βοηθούν καθόλου να το ξεπεράσει αυτό, είναι τύποι όπως οι Σίβυλες, και δεν λέω τη Σίβυλα την ίδια, αλλά τους σιβυλικούς τύπους, τα μισόλογα, τους νενέκους, οι οποίοι είναι γνωστό ποιοι είναι, αλλά βέβαια θα σταματήσω το λέω αυτό, αυτή τη λέξη, διότι τη χρησιμοποιούν, συγγνώμη, και τα κλούβια αυγά. Ναι, ναι, έτσι, δηλαδή προς Θεού. Πρώην αριστερούς. Έτσι, αυτός είναι ένας όρος ο οποίος από τη δεκαετία του 90 με πείραζε πάρα πολύ. Γνωρίζω τουλάχιστον 10 δημοσιογράφους αυτή τη στιγμή, οι οποίοι δουλεύουν για το αφεντικό, και οι οποίοι λένε, ξέρεις, εγώ ήμουν κάποτε κουκουέ. Λες σοβαρά ρε φίλε, ήσουν κουκουέ εσύ κάποτε. Και ο Λαζαρίδης, ο σύμβουλος του Σαμαρά. Ο Λαζαρίδης. Ο οποίος έχει βασανιστεί και επί Χούντας. Ναι. Αλλά έχει καταλήξει... Δηλαδή, τι είναι αυτό που συμβαίνει σε έναν άνθρωπο, να τον κάνει να είναι τόσο, τι να πω τώρα, τόσο επιδερμικός. Ναι. Ένας άλλος δημοσιογράφος, το οποίο δεν αναφέρω το όνομά του, την πρώτη μέρα που με γνώρισε, όταν πήγα εγώ να δουλέψω στο ίδιο μέσο που δουλεύει αυτός τώρα ακόμα, γιατί το μέσο έχει απολύσει όλους τους νυν αριστερούς από εκεί, η πρώτη, στη χειραψία πάνω, η πρώτη του δήλωση είναι πρώην αριστερός. Η απάντησή μου ήταν, και τι έπαθες. Τι έπαθες. Έχεις θεραπευτεί από αυτό. Λοιπόν, εννοώ κάθε λέξη όμως, δηλαδή κλέφτες, αρματολούς, οι αρματολοί έδειξαν ποιοι είναι προχθές με την πολιτική λογοφωνία ενός ανθρώπου αντίθετης σκέψης και τρόπου. Και ποια άλλη λέξη, η μία λέξη η οποία, την οποία έχω εφεύρει εγώ ίδιος και είμαι πολύ, πολύ υπερήφανος γι' αυτό, γι' αυτήν, είναι η λέξη χριστιανοδαρβινίσκος. Uh-huh. Την οποία επίσης θα σταματήσω, θα το κόψω αυτό, δεν θα το λέω στην εκπομπή μου. Ο χριστιανοδαρβινίσκος είναι μια λέξη που εφήβρα εδώ και 2 μήνες, ας πούμε. Είναι αυτό το μείγμα του τύπου που φοράει Rolex και κομποσκίνη, ταυτόχρονα. ή ενός ανθρώπου καημένου, τον οποίο η Εκκλησία έχει για δεκαετίες τώρα φτιάξει έτσι ώστε να προσεύχεται να πάει η οικογένειά του καλά, αλλά να φάει τη διπλανή οικογένεια, αυτά τα γνωστά. Ναι. Ωραία. Θέλω να σε ρωτήσω, αν ο κομμουνισμός είναι κατά τη γνώμη σου ιδεολογία, τρόπος σκέψης ή βίωμα. Και θέλω να σου πω, ας πούμε, ένα παράδειγμα. Θα μπορούσε, ας πούμε, κάποιος που δεν γνωρίζει τη μαρξιστική θεωρία να είναι περισσότερο μαρξιστής στην ουσία του, έτσι, από κάποιον που έχει εντρυφήσει στο έργο του Μάρξ. Ναι, είναι πολύ πιθανόν. Ναι. Αλλά όταν λες κομμουνισμός, εννοείς η κομμουνιστική σκέψη, η μαρξιστική σκέψη ή
η κοινωνία την οποία δεν έχουμε δει. Ναι, ακόμα. Όχι, όχι. Εννοώ την αταξική κοινωνία. Απλά το μαρξιστική σκέψη το έθεσα σχηματικά, ας πούμε. Για να καταλάβουμε όλοι περίπου περί τίνος πρόκειται, ας πούμε. Να το θέσω έτσι. Αλλά εννοώ την αταξική κοινωνία. Θα μπορούσε κάποιο που δεν έχει διαβάσει τίποτα από όλα αυτά, δεν έχει ιδέα, να το έχει μέσα του, ας πούμε. Ναι. Θα μπορούσε. Εγώ πιστεύω ότι, ο άνθρωπος γενικά γεννιέται κομμουνιστής. Μαθαίνει αργότερα, για να διαιωνίζεται το σύστημα της εκμετάλλευσης από άνθρωπο σε άνθρωπο, μαθαίνει αργότερα ότι ξέρεις, να είσαι ανταγωνιστικός ή συναγωνιστικός με τον ελευθεριακό. Εκεί βέβαια, εάν θέλει να επιτύχει στη ζωή του, μαθαίνει και μικρές βρωμιές, τρικλοποδιές, για να επιτύχει αυτός και η οικογένειά του. Ο Έγγελς είχε πει μεγάλα πράγματα για την οικογένεια, για τη θρησκεία, αλλά για να μην πλατιάσω, θα περιοριστώ να απαντήσω λέγοντας ότι η αταξική κοινωνία είναι το τέλος της πάλης των τάξεων. Ναι. Οπότε με αυτή την έννοια είναι βιωματικό. Μέχρι τότε πιστεύω ότι δεν είναι δόγμα η κομμουνιστική σκέψη. Είναι η πιο αντιδογματική σκέψη που υπάρχει και πιστεύω ότι η ένωση της κομμουνιστικής σκέψης με την αναρχική, οι οποίες αμφότερες βλέπουν και προσβλέπουν και αγωνίζονται, ελπίζω, για την αταξική κοινωνία, είναι ταυτόσιμες. Δυστυχώς, οι βεντέτες που υπάρχουν στη χώρα μας μεταξύ σταλινιστών, αντισταλινιστών, αναρχικών, ελευθεριακών κλπ. Εμένα με θλίβουν πάρα πολύ και θα ήθελα τουλάχιστον όσα χρόνια μου έχουν μείνει να ζήσω να δω να γίνεται μία αρχή, ένας διάλογος μεταξύ ημών. Μάλιστα. Με ήττα. Τι άλλο να πω. Όχι. Ναι, αυτό το έχεις θέσει και το έχεις γράψει κιόλας, αλλά ήθελα να σου πω πάνω σε αυτό το εξής. Το πιστεύω πάρα πολύ. Ο Κροπότκιν έλεγε ότι όλοι οι κομμουνιστές που είναι σωστοί είναι αναρχικοί. Αναρχικοί. Εάν οι κομμουνιστές δεν μπορούν να δουν από τη μία, και συγγνώμη που σε διέκοψα μόλις, να δουν ότι ο απότερος στόχος είναι ταυτόσιμος με αυτή των αναρχικών. Εάν οι αναρχικοί σύντροφοι και συντρόφισσες δεν μπορούν να δουν πέραν της βεντέτας, να δουν ότι για να επιτύχει αυτό το εγχείρημα για την ανθρώπινη ζωή, επιτάσσει σε αυτή τη συγκυρία να αγωνιστούν μαζί με τις δυνάμεις οι οποίες ακόμα ασχολούνται και με τις εκλογές. Έτσι, εγώ δεν ψήφιζα μέχρι πριν από τρία χρόνια, πριν από τις δύο προηγούμενες εκλογές. Δεν ψήφιζα καθόλου. Είδα όμως ότι πρέπει να συμπορευτώ με τους συντρόφους οι οποίοι έχουν ένα κοινό αγώνα με μένα. Δεν μπορώ να είμαι στο γυάλινο πύργο. Θα γίνω φλανέρ, που λέγαμε προηγουμένως, άνθρωπος του δρόμου. Ναι. Και βέβαια δεν θέλω να πω ότι η αναρχία δεν είναι του δρόμου, ναι, γιατί η αναρχία κάνει πολλή δουλειά στους δρόμους, αλλά ελπίζω να καταλαβαίνουν και οι φίλοι που θα δουν αυτή τη συνέντευξη. Ναι. Ναι. Okay. Εσύ καταλαβαίνεις. Εγώ κατάλαβα. Ελπίζω, ναι, γιατί αλλιώς γιατί είσαι ένα ελευθεριακό. Σωστό και αυτό. Ναι, κατάλαβα. Τι εννοείς. Μια που είπαμε, λέμε εδώ και κάποια λεπτά για το ΣΥΡΙΖΑ, ήθελα να σε ρωτήσω αν φοβάσαι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ τίνει να εξελιχθεί σε άλλον έναν ακόμα σοσιαλδημοκρατικό πόλο, ας πούμε. Αυτό ακούω. Ναι. Εσύ όμως πώς το βλέπεις? Και αν κρίνω από κάποιες προσεγγίσεις που γίνονται στον χώρο της σοσιαλδημοκρατίας, τι είναι αυτό το πράγμα, τη σοσιαλδημοκρατία? Ναι, τέλος πάντων, αυτό το μπάστρατο πράγμα, ναι. Είναι περίεργο. Είναι αυτό που έλεγες πριν, ότι εμποδίζει τον άνθρωπο να πραγματικά να κάνει αυτά που θέλει. Και τον αφήνει μόνο να διεκδικεί και να παίρνει. Αυτό. Ναι. Εάν, ας πούμε, κρίνω από έναν διάλογο που κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ αυτόν τον καιρό με την κυρία Χριστοφιλοπούλου, για παράδειγμα, δεν θυμάμαι τώρα, με κάποιους άλλους πριν, με κάτι καχύποπτο. Εάν υπάρχει η μεταμέλεια που λέει η Ορθοδοξία. Ναι, μεταμέλεια. Ναι. Των σοσιαλδημοκρατών, ας πούμε. Ναι. Εάν, ας πούμε, πραγματικά μπορεί να με πείσει εμένα ο Πάνος Καμένος. Ναι.
Δεν νομίζω. Συγγνώμη για το γέλιο μου, ξέφυγε. Ναι. Νευρικό γέλιο. Ότι οραματίζεται να ακυρώσει το μνημόνιο, να επαναφέρει το βασικό μισθό στα πρώτη της κρίσεως επίπεδα, να αγωνιστεί για την αταξική κοινωνία. Δεν νομίζω, εντάξει. Να πω εντάξει, φίλε. Δεν νομίζω. Let's go. Συγγνώμη τώρα που θα σε διακόψω. Παρακαλώ. Μπορεί να φανώ προβοκάτορας. Σε έχει πει ο Τσίπρας τον τελευταίο καιρό ότι θέλει να αγωνιστεί για την αταξική κοινωνία. Είσαι ένας agent provocateur. Είμαι, ναι, αλλά σε έχει πείσει. Όχι. Όχι. Εμένα okay. προσωπικά δεν με έχει πείσει. Ναι. Και επειδή ο ΣΥΡΙΖΑ είμαι εγώ, το παίρνω αυτό και το χρησιμοποιώ. Επειδή ο ΣΥΡΙΖΑ είμαι εγώ, είναι πολύ σημαντικό ο ΣΥΡΙΖΑ να είμαι εγώ, διότι εάν υποτίθεται ότι εμείς κάνουμε έναν αγώνα στον ΣΥΡΙΖΑ ενάντια στον πατερναλισμό, στο συγκεντρωτισμό, στην δυναστεία της Κεντρικής Επιτροπής, του Γενικού Γραμματέα του Κόμματος κτλ, τότε δεν ξέρω τι να πω. Και δεν μπορώ να απαντήσω ευθέως, διότι εγώ γενικώς με τα κόμματα προσωπικά δεν τα πάω καλά. Είμαι συναγωνιστής, πιστεύω ότι αυτοσκοπός το κόμμα δεν είναι, ότι τα κόμματα κάποτε πρέπει να αρχίσουν να μην υπάρχουν και να υπάρχουν τοπικές οργανώσεις που αποφασίζουν για τις ζωές των ανθρώπων, μεταξύ οι άνθρωποι οι ίδιοι. Δεν πιστεύω στην εκπροσώπηση. Μου είναι δύσκολο να σου πω τι γίνεται μέσα από το ΣΥΡΙΖΑ, ναι, διότι εντάξει, δεν συσκέπτομαι. Ναι, όχι, εγώ απλά ρωτάω την άποψή σου. Γιατί αν θυμάσαι, πριν λίγο καιρό, ιδρύθηκε και μια σοσιαλιστική τάση στο ΣΥΡΙΖΑ, με επικεφαλής τον Κουρουμπλή, τον πρώην Πασοκτζή βουλευτή, ας πούμε, ναι. Ο οποίος την προηγούμενη Κυριακή ήταν σε μια εκκλησία στη Θεσσαλονίκη όπου λειτουργούσε ο περιβόητος άνθιμος και άκουγε τον άνθιμο από κάτω να βγάζει εθνικιστικές κορώνες περί Μακεδονίας, που ο Κίσιγκερ είχε πει αυτό τότε. Τι θα μπορούσε που να κάνει, ήρθαν οι ελαφρομετανάστες, να μην ήταν εκεί. Να μην έχει πάει στην εκκλησία. Να μην ήταν εκεί. Αυτό. Ναι. Αυτό. Αυτό είναι ότι εμένα προσωπικά, που εγώ δεν τραβάω κανένα ζόρι με το ΣΥΡΙΖΑ, βλέπω ότι πάει, ας πούμε, κάπως τα πράγματα να τα λιάνει. Ναι. Και με αφορμή αυτό τώρα ήθελα να σε ρωτήσω, αν βλέπεις διαφορές, ας πούμε, στο ΣΥΡΙΖΑ επί Αλαβάνου με το ΣΥΡΙΖΑ επί Τσίπρα. Όχι. Όχι. Δηλαδή θα ήθελα να πιστεύω ότι δεν υπάρχουν διαφορές μεταξύ Αλέκου Αλαβάνου και Αλέξη Τσίπρα. Ναι. Ότι δεν υπάρχουν διαφορές, διότι το κόμμα αυτό είναι έτσι διαμορφωμένο, δεν είναι Πασόκ, δηλαδή ο αρχηγός δεν μπορεί να κάνει ό,τι θέλει μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα, τι γίνεται μέσα στις αποχρώσεις, ας πούμε, των πραγμάτων, ναι. δεν ξέρω, δεν το ξέρω, διότι δεν συμμετέχω στις, δεν είμαι στέλεχος κανένας κόμματος, ούτε επιθυμώ να γίνω. Τώρα, αν με έχει πείσει ο Αλέξης Τσίπρας ότι αγωνίζεται για την αταξική κοινωνία ή όχι, θα έλεγα ότι γνωρίζοντας ό,τι γνωρίζω για τον Αλέξη Τσίπρα, πιστεύω ότι ναι, ότι αγωνίζεται για την αταξική κοινωνία. Τώρα, εκεί παρεμβάλλονται άλλοι παράγοντες, οι οποίοι μπορεί εκείνον, και ευτυχώς που δεν είμαι εγώ στη θέση του, γιατί δεν θα ήξερα τι να κάνω, όχι τον αναγκάζουν, αλλά μπορεί ως πολιτικός που είναι, στο σύστημα, μέσα στο σύστημα στο οποίο λειτουργεί, να σκέπτεται πιο λογικά από μένα. Ας γίνουν κάποιες συνεργασίες, ας μην τρομοκρατούμε το λαό με ορολογίες οι οποίες μέχρι στούδε τον τρόμαζαν, αταξικές κοινωνίες, κομμουνιστικές σκέψεις κτλ. Γιατί πολλοί άνθρωποι άκουαν τη λέξη κομμουνιστής και πήγαν κατευθείαν το μυαλό τους στο κονσερβοκούτι, δεν ξέρω σε τι, του πάρει το σπίτι, τώρα το παίρνει το σπίτι ο άλλος. Τέλος πάντων, καλά να πάθεις, Ελληναρά μου. Σκέπτεται σίγουρα σαν σκακιστής, όπως όλοι οι πολιτικοί. Θα κάνω αυτή τη συνεργασία, πρέπει να κάνω και μία υποχώρηση για να επιτύχω τον τελικό μου στόχο. Ελπίζω να είναι έτσι. Ωραία. Αλλιώς. Αλλιώς. Σε ένα γραπτό σου για τον Καριωτάκη, έχεις γράψει το εξής. Αν ήμουν 100% ηλιστής και μετά συνεχίζεις. Αν και κομμουνιστής. Δηλώνεις κομμουνιστής, φαντάζομαι, έτσι. Ναι, με την έννοια που το περιέγραψα πριν. Κομμουνιστές είναι πάρα πολλοί. Ναι. Έτσι, εγώ δηλώνω
με υπερηφάνεια, αγωνιστής, ακριβώς, αγωνιστής υπέρ της αταξικής κοινωνίας, ό,τι προλάβω όσο ζω και ό,τι προλάβω να πω και σε νεότερους ανθρώπους, ναι. Όσο προλάβω. Σε ρώτησα, στο είπα αυτό μάλλον που είχες πει γράφοντας για το Γκαριωτάκη, το αν ήμουν 100% ληστής, γιατί ο μαρξισμός τουλάχιστον και ο κομμουνισμός γενικότερα έχει συνδεθεί με τον ελληνισμό 100%. Ναι. Οπότε δεν το εννοούσα έτσι. Αχα. Δηλαδή είμαι βέβαιος μετά από κάποιους αγώνες που έχω κάνει και εγώ με πνευματικούς ότι στον, στην πώς λέγεται αυτό πια, στον αγώνα ας πούμε που ξεκινάει το φιλοσοφικό αγώνα που ξεκινάει ίσως από το Μεσαίωνα και μετά για το αν η ύλη προηγείται της ιδέας, δηλαδή στην κάποιες λέξεις δεν έρχονται στη διαπάλη αυτή, στη διαπάλη ιδεαλισμού, φιλοσοφικού ιδεαλισμού και φιλοσοφικού υλισμού, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία στο μυαλό μου ότι είμαι υλιστής. Το εννοούσα στην περίπτωση του Καριωτάκη με την έννοια του υλιστή, όπως ο Άνθιμος πιστεύει ότι υλιστής είναι κάποιος ο οποίος έχει Mercedes, και ο ίδιος. Ένας υλιστής χριστιανός, χριστιανοηλιστής, χριστιανοδαρβινίσκος κτλ. Όχι, το εννοούσα. Δεν θυμάμαι τι είχα γράψει μετά από αυτή τη φράση. Τώρα, αλλά είμαι σίγουρος ότι επειδή είχα συγκινηθεί πάρα πολύ στην πρώτη μου ανάγνωση του Κώστα Καριωτάκη, είμαι σίγουρος ότι εννοούσα ότι εάν δεν με ενδιέφερε η συγκίνηση τόσο πολύ, αν ήμουν ληστής δηλαδή, εντελώς ορθολογιστής και ξέρεις, τι να μου κάνει τώρα το μαύρο σκοτάδι του Καριωτάκη και η αυτοκτονία του, μπλα μπλα μπλα. Είμαι σίγουρος ότι το εννοούσα έτσι. Αλλά όχι, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι σε αυτή τη διαμάχη μου ήρθε η λέξη τώρα μεταξύ, που είναι και ανύπαρκτη πλέον, δηλαδή δεν ασχολείται κανείς με αυτά. Τώρα ασχολούμαστε με το στρες, το ψυχολογικό στρες των αγορών και την επιδότηση των τραπεζών. Αυτό είναι το μεγάλο θέμα και η θρησκεία της εποχής. Κόψε χρήματα από τον εργολάβο οικοδομών, γιατί πρέπει να επιδοτήσουμε την τράπεζα. Δηλαδή επιδοτήσει το κεφάλαιο, αυτή είναι η νέα θρησκεία, η επιδότηση του κεφαλαίου, μέχρι να ξεκουμπιστεί το κεφάλαιο, να δούμε τι άλλο μπορούμε να κάνουμε στη ζωή μας. Είμαι βέβαιος λοιπόν ότι σε αυτήν την ανύπαρκτη πλέον διαμάχη, γιατί οι φιλοσοφικές σχολές έχουν πάψει πλέον να υπάρχουν, τα πανεπιστήμια μετρούν στα δάχτυλα της μίας χειρός τους μεταπτυχιακούς φοιτητές στη φιλοσοφία. Έτσι. Αλλά εγώ παραμένω μέχρι να μάθω κάτι καινούριο και πιο ωραίο από τον ιστορικό υλισμό, επιμένω στον υλισμό όσον αφορά στην φιλοσοφική μου προτίμηση, ας πούμε. Προτίμηση. Ωραία. Ήθελα να σου πω για αυτό που μου είχες πει πριν, για τη συνεργασία, ας πούμε, κομμουνιστών και αναρχικών, ότι γενικά υπάρχει μια ένσταση σε αυτό, επειδή οι μαρξιστές, ας πούμε, οι μαρξιστές κομμουνιστές θέλουν ως πρωτοπορία, ξέρω εγώ, το κόμμα και την εργατική τάξη, ενώ οι αναρχικοί δεν υπάρχει στους αναρχικούς, ας πούμε, ως πρωτοπορία το κόμμα, δεν υπάρχει κανένα έννοια του κόμματος και δεν είναι μόνο ότι θέλουν την εργατική τάξη, θέλουν όλους τους ανθρώπους, ας πούμε. Και εκεί υπάρχει ένα θεωρητικό πρόβλημα, έτσι κι αλλιώς. Ναι. Και υπήρχε. Και υπήρχε, ναι. Ναι. Ζητάς την προσωπική μου άποψη. Ναι, ναι. Ναι. Να ξεκινήσω λέγοντας ότι εγώ για πρώτη φορά ψήφισα πριν από 2 εκλογές. Ναι. Οι κοντινοί μου φίλοι γνωρίζουν ότι ένα μεγάλο πρόβλημα που έχω εγώ ως άνθρωπος που οραματίζεται την αταξική κοινωνία είναι ζώντας σε μια χώρα όπου η αριστερά γενικώς και η αναρχία έχουν μια πολύ επαρχιώτικη νοοτροπία ο ένας απέναντι στον άλλον. Είναι πάρα πολύ δύσκολο πραγματικά να ζει σε μια χώρα όπου οι σύντροφοι, τους οποίους εγώ θεωρώ όλους συντρόφους, από τον ΣΥΡΙΖΑ μέχρι την αναρχία, να βλέπεις ότι είναι φρούδα κάθε προσπάθεια που
που κάνει σε προσωπικό επίπεδο για να επιτευχθεί αυτή η ένωση. Ούτε εγώ είμαι αισιόδοξος ότι θα επιτευχθεί κάποτε. Το μόνο που ελπίζω και θα ήθελα να πω στους φίλους μου και τους συντρόφους είναι ότι δεν πρέπει να ξεχνάμε ποτέ ότι το κόμμα βρίσκεται εκεί για να εξυπηρετήσει μία πορεία, να αγωνιστεί σε μία πορεία στις οποία στο τέλος υπάρχει η ανέρεση του ίδιου του κόμματος. Εάν έχουμε διδαχθεί κάτι από τις επαναστάσεις που έχουν γίνει την Οκτωβριανή, την πολιτιστική στην Κίνα κτλ, το κόμμα το μόνο που δεν έχει κάνει είναι να βοηθήσει αυτή την πορεία προς την ανταξική κοινωνία. Η ανταξική κοινωνία είναι ο στόχος. Ό,τι δεν την εξυπηρετεί, νομίζω ότι είναι κακό πράγμα για τους ανθρώπους οι οποίοι μας εμπιστεύονται να κάνουμε κάτι για να γίνει καλύτερη και η δική τους η ζωή και οι οποίοι δεν γνωρίζουν αυτά που γνωρίζουμε εμείς. Είναι κρίμα. Απεχθάνομαι οποιοδήποτε μέλος κόμματος προσκυνάει το κόμμα και ζει μόνο μέσα στο κόμμα. Δηλαδή θα τολμούσα να πω ότι εάν ο ΣΥΡΙΖΑ ή το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας και όλες οι συνιστώσεις και τα κόμματα γενικώς τα κομμουνιστικά εάν είναι να συμπορεύομαι και να συναγωνίζομαι μαζί τους και να χρειαστεί να είμαι μέλος του κόμματος μετά από την αρπαγή των μέσων παραγωγής από μας, η οποία πρέπει να γίνει κάποτε, αυτές τις μέρες στην Ελλάδα είναι όριμες συνθήκες να γίνει. Εάν θα χρειαστεί και εγώ να δηλώσω ότι είμαι μέλος του κόμματος για να έχω ένα τριαράκι για να στεγάσω την οικογένειά μου, παρακαλώ πάρα πολύ να παραμένω στο περιθώριο, λούμπεν, οτιδήποτε παραμείνω σε μια τέτοια δικτατορία του προλεταριάτου, από το να είμαι μέλος του κόμματος και να απολαμβάνω αυτά τα πράγματα. Αυτή πάνω κάτω είναι η άποψή μου και πραγματικά θα ήθελα να δω κι εγώ κάποτε ως άνθρωπος την ένωση αυτή της αναρχίας με την κομμουνιστική αριστερά. Δεν είμαι πολύ αισιόδοξος. Το κεφάλαιο έχει πολύ ισχυρή ομάδα. Είναι κάτι σαν την ομάδα του Μαρινάκη, η οποία τυχαίνει να είναι η ομάδα που αγαπώ από τότε που γεννήθηκα ή λίγο μετά που γεννήθηκα. Αλλά δυστυχώς έχει όπλα και μας πολεμάει. Αυτές τις μέρες για παράδειγμα, δεν ξέρω αν αλλάζω το θέμα, αλλά το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό, επειδή αυτές τις μέρες η θεωρία των δύο άκρων, αυτή η ηλίθια θεωρία, την οποία έχουν κατά την άποψή μου εφεύρει ηλίθιοι, η οποία όμως δεν είναι μόνο ηλίθιοι, είναι και πάρα πολύ έξυπνοι και γνωρίζουν πώς θα κάνουν τη δουλειά τους καλά, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί εμάς στην αριστερά μας βάζει στο παιχνίδι και δεν ομολογούμε ότι όντως είμαστε το άλλο άκρο. Δηλαδή εγώ δεν μιλάω αυτή τη στιγμή για κανένα κόμμα. Δεν είμαι μέλος κανένας κόμματος, ψηφίζω ΣΥΡΙΖΑ διότι πιστεύω ότι αυτή την εποχή αν βοηθήσει το ΣΥΡΙΖΑ θα ανατρέψει τα πράγματα, είναι το μόνο κόμμα που μπορεί να τα ανατρέψει που βρίσκεται μέσα στο ελληνικό κοινοβούλιο, αλλά γιατί εγώ ως αριστερός άνθρωπος φοβάμαι να πω ότι είμαι το άλλο άκρο. Είμαι το άλλο άκρο. Εάν το άκρο είναι ο φασισμός, είναι το μίσος απέναντι σε άλλους ανθρώπους, επειδή το θολωμένο μου μυαλό μου λέει ότι είναι κάτι διαφορετικό και όλα τα άλλα πράγματα τώρα για να μην σε ζαλίζω που οι κρυπτοφασίστες που είναι στην κυβέρνηση αυτή τη στιγμή είναι κρυπτοφασίστες, ενισχύουν τους φασίστες, αυτές τις θεωρίες ας πούμε είναι πολύ γνωστές για να τις αναλύσουμε, γιατί εγώ να ντρέπομαι να πω ότι είμαι το άλλο άκρο? Είμαι το άλλο άκρο βεβαίως, το οποίο επιδιώκει να αγωνιστεί ενάντια σε αυτό το άκρο και να κάνει τα αντίθετα πράγματα. Να αγαπάει όλους τους ανθρώπους, να σταματήσει την εκμετάλλευση από άνθρωπο σε άνθρωπο. Γιατί εγώ προσωπικά είμαι πολύ υπερήφανος που είμαι το άλλο άκρο από αυτό που εκπροσωπεί αυτή τη στιγμή ο κύριος Μιχαλολιάκος, εντός πολλών εισαγωγικών το κύριος, και η παρέα του, αυτοί οι εγκληματίες. Μάλιστα. Αυτό ελπίζω να απήντησα. Απήντησες. Μια που αναφέρθηκε στο φασισμό, θέλω να σε ρωτήσω το εξής. Υπάρχουν ο φασισμός και ο εθνικοσοσιαλισμός ως ιδεολογίες. Ωραία. Και υπάρχουν και φασιστικές συμπεριφορές,
που πολλοί λένε ότι απλώνονται σε ολόκληρο το ιδεολογικό-πολιτικό φάσμα. Συμφωνείς με αυτό? Εννοείς σε επίπεδο κομμάτων. Σε επίπεδο κομμάτων, ναι. Και όχι μόνο, και σε επίπεδο συμπεριφορών, αλλά μιλάμε πιο πολύ για μέσα στους πολιτικούς χώρους, ας πούμε. Υπάρχουν φασιστικές συμπεριφορές, πιστεύεις? Ναι. Να το πω λίγο, να αλλάξω λίγο τον όρο. Ναι. Σίγουρα οι φασιστικές συμπεριφορές υπάρχουν στα φασιστικά σπίτια και κόμματα. Ναι. Και αυτό περιλαμβάνει και μια φαλοκρατική, ας πούμε, στάση που μπορεί να έχουν, σεξιστική, πατερναλιστική. Εκεί υπάρχουν γιατί έτσι είναι, έτσι είναι οι χώροι. Πρέπει να πω ότι έχω παρατηρήσει εγώ στο χώρο της αριστεράς μια ψιλοσταλινική συμπεριφορά, κυρίως από ανθρώπους της ηλικίας μου, από τους πιο μεγάλους, ας πούμε, σε ηλικία συντρόφους. Του στείλω ότι εγώ τα ξέρω όλα, ας πούμε, και εσύ ότι δεν μπορείς ναι, να... Ναι, μια σταλινική τώρα, εντάξει, δεν θέλω, εγώ δεν είμαι εντελώς αντισταλινιστής, είμαι πάρα πολύ αντισταλινιστής, αλλά προσπαθώ να δω τον Στάλιν στην περίοδο κατά την οποία έδρασε και να το δω εντελώς σαν συνθήκη της εποχής εκείνης. Αλλά νομίζω ότι στις μέρες μας πρέπει να παλέψουμε πολύ ενάντια σε αυτές τις στάσεις, δηλαδή δεν κυκλοφορώ πάρα πολύ μέσα στα κόμματα, ούτε στο ΣΥΡΙΖΑ, δεν πηγαίνω σε συνεδριάσεις και τέτοια πράγματα, ναι. Αλλά αυτό που βλέπω γενικώς να κινείται στην περιραίουσα ατμόσφαιρα, στις πορείες που συζητάω με κόσμο κτλ, βλέπω έτσι μια μαγιά, του λέω εντός εισαγωγικών τη μαγιά, διότι για μένα το πιο σημαντικό πράγμα στον άνθρωπο στη ζωή του είναι μάγκας, με μια άλλη έννοια, όχι μάγκας επειδή μιλάει κάπως, ας πούμε, ή χορεύει πολύ ωραία ζεμπέκικα, αλλά είναι μάγκας εσωτερικά και δεν μπορεί παρά να είναι αριστερός αυτός ο άνθρωπος. Αυτή λοιπόν η μαγιά, έτσι που παρατηρώ πολλές φορές σε συντρόφους, είναι μία ένδειξη όχι φασιστικής αλλά εξουσιαστικής φύσης. Και, σε ξενίζει, ας πούμε. Πάρα πολύ, και νομίζω ότι χρειάζεται μεγάλος αγώνας για να αλλάξει αυτό, και δεν είμαι αισιόδοξος ότι θα αλλάξει αύριο, αλλά σιγά σιγά έχουμε προτεραιότητες, ας πάρουμε τα μέσα παραγωγής στα χέρια μας, ας κρατικοποιήσουμε τις τράπεζες για να σταματήσουμε να τις επιδοτούμε ως κράτος, ας απειλήσουμε το κράτος το ίδιο ότι στο μέλλον δεν θα υπάρχει, διότι αυτός δεν είναι ο αγώνας είναι η αφαίρεση του κράτους από τη ζωή του ανθρώπου, αλλά όχι με την έννοια που χρησιμοποιεί η Ντόρα Μπακογιάννη, έτσι, και οι φίλοι της, αλλά με την άλλη έννοια που εσύ τουλάχιστον σίγουρα γνωρίζεις ποια είναι, και όλοι μας οι φίλοι της αριστεράς και της αναρχίας γνωρίζουν. Σωστά. Θέλω να σε πάω τώρα για λίγο σε κάποιους στίχους από το ποίημά σου, το «Ας λήξουν», που ήρθε εν παρόδο, μου είχε πει μια φίλη ότι αν δεν είχες γράψει τίποτα πριν και ό,τι και να γράψεις μετά, δεν θα έχει καμία σημασία μπροστά στο «Ας λήξουν». Δηλαδή είναι κάτι σαν προ Χριστού μετά Χριστόν. Το έχει πάρει εκείνη, ας πούμε. Ότι είναι πολύ... Είναι μπαμ-μπαμ, ας πούμε, το ποίημα. Δεν έχει... Ναι, είναι ακριβώς έτσι. Ευχαριστώ πάρα πολύ αυτή τη φίλη σου. Να είσαι καλά. Ήθελα να σου το πω επειδή μου το έχει πει πολλές φορές. Μιλάμε να συναντήσει τον Μπολέντα, μου λέει να του πεις αυτό. Γι' αυτό και στο λέω κιόλας. Το ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Η ματαιοδοξία μου έχει φτάσει αυτή τη στιγμή στο στα ύψη. Ναι. Κοίτα, αυτό είναι ένα ποίημα το οποίο μου πήρε πολύ λίγο χρόνο να γράψω. Μου πήρε περίπου 40 λεπτά για να το γράψω. Και ο λόγος τον οποίο το έγραψε ήταν ερωτικός. Μου το ζήτησε η αγαπημένη μου. Μου είπε ότι δεν γράφεις. Τότε ήμασταν σε μια μικρή διάσταση εκείνη την περίοδο. Δεν γράφεις, και αυτός είναι ακόμα ένας λόγος που με κρατάει σε απόσταση. Ότι δεν φροντίζεις την ποίησή σου, ας πούμε. Εκτός από τον εαυτό σου, δεν φροντίζεις και την ποίησή σου. Καπνίζεις πολύ και δεν γράφεις ποίηματα. Και της λέω να σου γράψω ένα ποίημα τώρα από το τηλέφωνο, και το έγραψα. Είναι ίσως το μόνο μέρος ενός ποίηματος, γιατί είναι μέρος ποίηματος, το οποίο κατά την άποψή μου υπηρετεί τον ιερό στίχο του Μανώλη Αναγνωστάκη, ότι οι λέξεις πρέπει να καρφώνονται σαν πρόκειες, για να μην τις παίρνει ο άνεμος. Και στο ρυθμό, και κάθε λέξη είναι προσεγμένη σε αυτό το ποίημα, και μου βγήκε πάρα πολύ αυθόρμητα. Είμαι πολύ ευτυχής και τυχερός που μου βγήκε έτσι, γιατί θα μπορούσε να μην είχε βγει καθόλου έτσι.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ τη φίλη σου και σου αφιερώνω με αυτό το ποίημα απόψε. Ωραία. Έχει λοιπόν κάποιους στίχους μέσα που, λέει, που λένε «Τώρα ας ανθίσουν οι φίλοι μου που συγκινούνται άνευ λόγου, τώρα ας ανθίσουν όσοι υποψιάστηκαν πως πάντα είχαν συντρόφους σε κάθε σάπια εποχή του παρελθόντος, πως πάντα θα έχουν συντρόφους σε κάθε σάπια εποχή του μέλλοντος». Και θέλω να σε ρωτήσω το εξής. Καταρχήν, θέλω να μου πεις τι χαρακτηριστικά πρέπει να έχει κάποιος για να τον νιώσεις ως σύντροφό σου. Αν μπορείς να νιώσεις σύντροφό σου κάποιον που δεν συμπορεύεσαι ιδεολογικά όταν το απαιτούν εντός εισαγωγικών συγκυρίες, και θέλω πάνω σε αυτό να σου δώσω ένα παράδειγμα. Ας πούμε ότι γίνεται μια εξέγερση και είμαστε, ξέρω εγώ, έξω από τη Βουλή. Και είσαι δίπλα με έναν τύπο, ας πούμε, με τα όπλα, για μισή ώρα, ξέρω εγώ, μιλάτε, μάχεστε μαζί κτλ. Κτλ. Και κάποια στιγμή σου αποκαλύπτει ότι είναι χρυσαυγίτης. Θα είναι σύντροφό σου. Πριν φαντάζομαι θα τον ένιωθες σύντροφό σου. Σωστά. Πριν. Στο μισάωρο που δεν σου είχε αποκαλύψει την ταυτότητα, ναι, την πολιτική του ταυτότητα. Φαντάζομαι ότι σε μια τέτοια περίσταση νιώθεις τον άλλο σύντροφό σου. Ναι. Μετά. Πρώτα απ' όλα ελπίζω την ώρα που θα μου το αποκαλύψει αυτό να είναι τουλάχιστον 3 μέτρα μακριά από μένα. Βέβαια θα έχει και το όπλο. Ναι. Θα έχει και εσύ όπλο βέβαια. Α, θα έχω και εγώ. Ναι, βέβαια, αφού μάχεστε μαζί. Ναι. Θα το πιάσουμε το όπλο αν χρειαστεί. Ελπίζω να μην χρειαστεί αυτό το πράγμα. Αλλά αν ήμασταν στην πλατεία Συντάγματος, ας πούμε, όπως ήμασταν. Ναι. Ποια χρονιά ήταν που είχαμε αγανακτήσει και κατευθείαν. Ήταν το 2011, κάπου το 2011. Ναι, ναι. Και έβλεπα έναν τύπο, σύντροφο, να έχει έρθει και πέρα με ένα καλάζνικο, όπως τα λένε. Δεν έχω ιδέα από όπλα, δεν έχω πιάσει ποτέ όπλα στα χέρια μου. Κάτι θα με υποψίαζε. Εντάξει, εκείνη τη στιγμή τουλάχιστον θα είχα πει στον εαυτό μου ότι έχει κάνει λάθος εκτίμηση να τον θεωρώ σύντροφο αυτόν, αφού είναι αυτός που είναι. Αλλά γενικώς σύντροφο και συντρόφισσα θεωρώ ιονδήποτε ή αδήποτε αγωνίζεται σε καθημερινή βάση, είτε αυτό γίνεται σε μια μαζική συγκέντρωση, είτε μέσα στο σπίτι του ή της, για την αταξική κοινωνία. Μάλιστα. Πιστεύω πάρα πολύ στην αταξική κοινωνία. Ναι. Πιστεύω ότι οι τάξεις είναι ό,τι χειρότερο έχει συμβεί στην ανθρωπότητα και σύντροφος και συντρόφισσα είναι όσοι συμπορεύονται και όσες σε αυτό το σκοπό, ας πούμε. Σε αυτό το σκοπό. Άρα και κατά το παρελθόν και κατά το μέλλον αυτή θα ήταν ή θα είναι η σύντροφή σου, αυτός θα θεωρεί σύντροφος. Αυτό εννοούσα, αυτό εννοούσα στο ποίημα, διότι μπορεί να είχαν ως οργάνωση ή ως κόμμα σε παλαιότερα, παλαιότερους τρόπους παραγωγής άλλες ονομασίες, αλλά ήταν σύντροφοι και συντρόφισσες και τότε. Δηλαδή ακόμα και στην μερκαντιλιστική, ας πούμε, περίοδο του καπιταλισμού, εκείνοι που μετά έγιναν μπουρζουάδες και αστεί και μικροαστεί που έγιναν έμποροι, αυτοί που εναντιώθηκαν και αγωνίστηκαν ενάντια στο φέουδο, στο φεουδάρχη, ήταν σύντροφοι εκείνη την περίοδο. Εκείνη τη στιγμή. Μετά βέβαια. Εντάξει, μετά αλλάξαν τα πράγματα. Ναι. Μετά αλλάξαν τα πράγματα. Επειδή στη χώρα αυτή, εγώ έτσι το έχω καταλάβει, ας πούμε, έχουμε μια μανία με τα δίπολα γενικώς. Θέλω να σου πω κάποια θέση, δίπολα. Αντίθεση. Μπράβο, ναι. Έτσι έχουμε θέση, ας πούμε. Ως θέση και αντίθεση. Είσαι εγελιανός. Κατά κάποιο τρόπο, ναι, όλοι έχουμε επηρεαστεί, δεν γίνεται. Θέλω να σου πω κάποια δίπολα να μου πεις την άποψή σου. Το πρώτο είναι Θεοδωράκης Χατζηδάκης. Θεοδωράκης. Γιατί? Με μικρή διαφορά. Με μικρή. Γιατί? Θέμα προσωπικού γούστου, ας πούμε. Ναι, καθαρά. Θέμα συγκίνησης. Δηλαδή, οι συνθέσεις του Μίχη Θεοδωράκη με συγκινούν λίγο περισσότερο από αυτές του Μάνου Χατζηδάκη. Πιστεύω ότι ως συνθέτης, ως παιδεία μουσική, ο Μίκης είναι πολύ μπροστά από τον Μάνου Χατζηδάκη. Περισσότερο τραγουδοποιός ο Μάνος Χατζηδάκης, αλλά τεράστιος. Ναι. Απλά νομίζω ότι αυτό που έχει κάνει ο Μάνος Χατζηδάκης το έχει κάνει και ο Μίκης. Ενώ αυτό που, δεν έχει, που, που έχει κάνει ο Μίκης δεν το έχει κάνει ακριβώς ο Μάνος. Ο σεβασμός μου είναι ίδιος και προς τους δύο. Επιλέγω να ακούω Μίκη Θεοδωράκη περισσότερο. Με συγκινεί περισσότερο ο Μίκης Θεοδωράκης. Ωραία, άρα είναι θέμα γούστου, συγκίνησης. Ναι, ναι. Όπως λέμε, Μπετόβεν Μότσαρτ, μπετοβενιστής. Πιο πολύ του επικού, ναι, κατάλαβα, άνθρωπος. Σε επικής διάθεσης. Ναι. Σε φέρεις ή ελίτες. Σε φέρεις. Σε φέρεις. Ναι, αν και στιγμές στο σε φέρει, ο οποίος είναι ο αγαπημένος μου Έλληνας ποιητής,
στιγμές, έχω πιάσει στιγμές ως αναγνώστης των ποιημάτων του Γιώργου Σεφέρη. Λίγο κακόηχες στιγμές. Παραμένει ο ποιητής που με συγκινεί περισσότερο. Είναι τα χρώματά του, είναι το εμείς αντί για το εγώ, είναι η συλλογική του διάσταση, ας πούμε, που με συγκινεί πάρα πολύ. Πιστεύω ότι μιλάει περισσότερο για τον πόνο, κουβαλάει περισσότερο στους ώμους τον πόνο του λαού μου από ότι ο Οδυσσέας Ηλίτης, αλλά παρντών στον Γιώργο Σεφέρη, νομίζω ότι ο Οδυσσέας Ηλίτης είναι σχεδόν απαράμιλος παγκοσμίως ως μαΐστορ της τέχνης, της ποιητικής τέχνης. Είναι, όταν διαβάζω Οδυσσέα Ηλίτη αισθάνομαι ότι δεν πρέπει να γράφω ποίηματα. Δηλαδή ο άνθρωπος έχει τέτοια ικανότητα εικαστική και τόσες εικόνες, ναι. Οι εικόνες του είναι απαράμιλες, είναι τόσο μάστορας της λέξης, του ρυθμού. Ναι. Σηκώνουμε τα χέρια ψηλά, προσκυνάμε. Αλλά και πάλι Σεφέρη επιλέγω να διαβάζω περισσότερο. Όταν θέλω, ας πούμε, την Κυριακή το πρωί να διαβάσω ένα ποιητή, διαβάζω T.S. Eliot και τέσσερα κουαρτέτα και Γιώργο Σεφέρη, όπου ανοίξει στα άπαντά του, ακόμα και τις δοκιμές του Σεφέρη, όπου ανοίξει η σελίδα, διαβάζω. Ήθελα να σου πω τώρα, που το θυμήθηκα, επειδή είχαμε συζητήσει πριν από ώρα για τον ποιητή σε σχέση με το έργο του κτλ. Δεν ξέρω αν το θυμάσαι, ότι πρέπει να είναι και να φαίνεται ποιητής. Μου ήρθε τώρα στο μυαλό, επειδή είχα ρωτήσει για το Σεφέρη, ότι δεν ξέρω αν το θυμάσαι, ο Ηλίτης είχε λάβει μέρος όταν είχε κάνει ο Σαμαράς την ιδρυτική διακήρυξη της πολιτικής άνοιξης. Ναι. Το θυμάσαι. Του είχε ευχηθεί να πάει καλά. Ναι, ήταν εκεί στο τραπέζι. Ναι, η Πολάν. Τέλο πάντων, αυτό έτσι το ανέφερα τώρα, δεν, επειδή μου ήρθε στο μυαλό. Ναι. Το θυμάμαι. Το θυμάσαι. Mm-hmm. Ωραία. Τώρα είμαστε στις τρεις τελευταίες ερωτήσεις. Η μία μπορεί να σου φανεί λίγο άσχετη, αλλά επειδή με κατηγορούν και εμένα για αυτό που θα σου πω. Σε κατηγορούν ότι βρίζεις. Και εμένα, όπως σου είπα. Πολύ. Mm-hmm. Θεωρείς ότι με τη βιομολογία, ας πούμε, ξεφορτώνεσαι πράγματα, είναι κάτι, πώς να σου πω, που ψυχολογικά βγάζεις πράγματα, ας πούμε, προς τα έξω, ξεφορτώνει ο Μανώλης από το Μανώλη. Είναι λίγο αυτό. Είναι λίγο αυτό. Ναι, είναι λίγο αυτό, με την έννοια ότι, εντάξει, εγώ έχω μεγαλώσει μια λαϊκή γειτονιά των Χανίων. Άκουγα πολλές βομολογίες δεξιά-αριστερά. Στο γήπεδο πήγαινα από μικρός. Είχα συνηθίσει να τις ακούω. Στο σπίτι μου μέσα ποτέ. Ποτέ δεν έχω ακούσει τον πατέρα μου να έχει υβρίσει τη μητέρα μου ή κάποιον άλλον. Όπως ήταν πολύ τρυφερός άνθρωπος. Με μία έννοια όμως, ναι, η βομολογία λειτουργεί όχι σαν εκτόνωση, αλλά σαν πραγματική βρισιά απέναντι σε αυτό που μισώ πάρα πολύ. Μου είναι, εάν ας πούμε τώρα βγούμε έξω από εδώ και κάποιος με αποκαλέσει κάτι, πει κάτι για τη μητέρα μου, ξέρω εγώ, όπως έχουμε συνηθίσει να λέμε στην Ελλάδα, δεν είμαι από αυτούς τους ανθρώπους ο οποίος του πει μα πώς εκφράζεστε έτσι, ή θα τον αγνοήσω επειδή είμαι ανώτερος κτλ. Θα τον πατήσεις με το ίδιο νόμισμα μάλλον. Δεν θα τον βρίσω, ναι. Εάν συμβεί αυτό τώρα, εντάξει, θα τον χτυπήσω όμως. Ναι. Δεν νομίζω ότι θα ικανοποιηθώ ανταποδίδοντάς του, γιατί πρόκειται να πω κάτι για τη μητέρα κάποιου και ας έχει πει για τη δικιά μου. Ναι. Κοίταξε μάλλον, σύντροφε, στη λογοτεχνία έχουμε τον όρο decorum, ένας όρος ο οποίος εφευρέθη από τον, αν θυμάμαι καλά, Alexander Pope στο 18ο αιώνα. Ο οποίος όρος αναφέρεται στη λογοτεχνία και στον τρόπο έκφρασης του λογοτέχνη. Για να μην πλατιάσω, αυτό σημαίνει ότι αν έχεις καταπιαστεί με ένα θέμα το οποίο έχει, ας πούμε, απαιτεί υψηλή γλώσσα, αν ας πούμε εσχατολογείς, ο τρόπος έκφρασης θα πρέπει να είναι εσχατολογικός. Αλλιώς δεν υπηρετείς αυτό το σκοπό. Εάν ας πούμε έχουμε μία ταινία με τον John Wayne όπου κάποιος του βγάζει το πιστόλι και τον σημαδεύει, εκεί δεν μπορεί ο John Wayne να, του,
να δώσει ένα 30, θα μπορούσε να δώσει ένα 30-φυλλο, κάτι δική μου άποψη, αλλά εκεί πρέπει να βγάλει και αυτός πιστόλι και να το ρίξει για να επιβιώσει. Έτσι λοιπόν επιλέγω πολλές φορές, ενώ δεν βρίζω ποτέ στο σπίτι μου και δεν βρίζω ποτέ μέσα μου άλλους ανθρώπους, επιλέγω αυτό που μισώ, που είναι ο καπιταλισμός και εκεί που μας έχει φέρει, όταν τον βρίσκω μπροστά μου, να τον βρίζω. Ναι. Διότι αυτό κάνω ούτως ή άλλως. Δηλαδή, μέσα μου, ναι, βρίζω. Αυτό όμως. Ναι. Προσβάλλω την δημόσια εδώ, εκεί που πρέπει. Ναι. Διαφορετικά, όχι. Όχι. Είμαι πολύ ενάντια στις βρισκές. Στο γήπεδο, όταν πηγαίνω, εγώ δεν βρίζω. Και στενοχωριέμαι όταν βρίζουν οι άλλοι δίπλα μου. Βρίζω από μέσα μου πολλές φορές, κανένα διαιτητή. Συνήθως στο Καραϊσκάκης δεν βρίζω διαιτητές, διότι εκεί συνήθως δεν χρειάζεται να βρεις το διαιτητή. Βρίζεις το Παναθηναϊκό, ξέρω εγώ, ή την ΑΕΚ, διότι οι διαιτητές συνήθως μας φυρίζουν καλά, δυστυχώς. Και πρέπει να σταματήσουν να το κάνουν αυτό κάποτε, για να μπορώ με το κεφάλι ψηλά να λέω ότι είμαι μεγαλύτερη ομάδα. Βεβαίως. Και τη μεγαλύτερη ομάδα. Βέβαια. Μάλιστα. Να μπορώ να το λέω όμως, διότι έχω κουραστεί τα τελευταία χρόνια να σκύβω το κεφάλι μπροστά στην κριτική που ασκείται επάνω μου, εξαιτίας του πολύ αγαπητού Προέδρου που έχουμε, του πρώην Προέδρου, πρώην, δυστυχώς. Κατάλαβα. Ελπίζω να απήντησα. Απήντησες, εννοείται. Απήντησες. Εναντίον της βομολογίας. Εναντίον της βομολογίας. Μόνο όταν υπάρχει λόγος. Μόνο όταν υπάρχει λόγος. Και ο λόγος είναι ο καπιταλισμός. Και ό,τι προκαλεί. Βεβαίως. Ωραία. Λοιπόν, φτάσαμε στις δύο τελευταίες τώρα και οι δύο τελευταίες σχετίζονται με το ποίημά σου, το Ας λήξουν, που λέγαμε πριν. Γράφησε κάποια στιγμή. Ας λήξουν οι συγκροτημένοι νόες που γεννούν σκουριασμένα μέλλοντα. Μπορείς να μου πεις ποιοι είναι αυτοί οι συγκροτημένοι νόες? Ποιους εννοείς? Είναι αυτός ο φτηνός ορθολογισμός. Στυλ Γεωργιάδη, ας πούμε, για παράδειγμα. Άδων Γεωργιάδη. Ορθολογιστής είναι αυτός. Σίγουρα κλινική περίπτωση. Σε σχέση με αυτό που γράφεις για συγκροτημένο νόα, ναι, νομίζω ότι νου είναι. Κατάλαβες πώς το λέω. Βεβαίως. Για αυτό που είναι αυτός, είναι ένα συγκροτημένος νους. Ναι. Για τους άλλους που τον γουστάρουν και τον θέλουν, ας πούμε. Ναι. Λοιπόν, αν μιλήσουμε γενικότερα, ναι. Εγώ τουλάχιστον όταν έγραφα αυτό το στίχο, εννοούσα τη συντήρηση γενικώς. Η συντήρηση σε κάθε ιστορική περίοδο, η θέση απέναντι στην αντίθεση, είτε επειδή το πιστεύει πραγματικά, στην οποία περίπτωση είναι κλινική η περίπτωσή της, είτε επειδή λειτουργεί με παροπίδες και δεν μπορεί να δει περαιτέρω τις πιθανότητες που έχει η ανθρώπινη ζωή για να βελτιωθεί, είναι για μένα ό,τι χειρότερο απέναντι στην πρόοδο της ανθρώπινης ζωής. Αυτός δηλαδή είναι ένας συγκροτημένος νους. Ναι. Σε οποιαδήποτε όμως ιστορική περίοδο. Και μπορεί να είναι και κάτω οποιοδήποτε καθεστώς. Βεβαίως. Σωστά. Βεβαίως. Και έχει υψηλή ηρωνική θέση αυτός ο στίχος σε αυτό το ποίημα. Δηλαδή, εντάξει, εγώ πιστεύω πάρα πολύ στην έρευνα. Μπορεί την ακαδημαϊκή κοινότητα να την έχω αμέσως μετά που έλαβα το διδακτορικό μου πτυχίο, να την έχω αμέσως απορρίψει ως κάτι που εξυπηρετεί το δικό μου αγώνα. Φρόντισα όμως να τη μάθω πρώτα την ακαδημαϊκή κοινότητα και να ακολουθήσω τους κανόνες της. Εάν έμαθα κάτι από τις ακαδημαϊκές μου σπουδές, είναι ότι η έρευνα δεν πρέπει ποτέ να σταματά. Για μένα, ως μαρξιστή, ο Θεός είναι η έρευνα, η επιστημονική έρευνα. Οπότε, οποιοδήποτε νους πιστεύει ότι είναι συγκροτημένος και μπορεί να μείνει μέσα σε αυτά τα δεσμά της συγκρότησής του, είναι επικίνδυνο πράγμα. Και στην Ελλάδα, δυστυχώς, δεν το παλεύουμε τόσο πολύ. Ξέρω, έχω πάρα πολλούς φίλους οι οποίοι εδώ και δεκαετίες φωνάζουν ότι, παιδιά, στα πανεπιστήμια πρέπει να προωθηθεί η έρευνα. Δεν μπορείς να έχεις έναν θόκο και να τον κρατάς χωρίς να κάνεις έρευνα. Πρέπει να χάνεις τη δουλειά σου εάν δεν κάνεις έρευνα. Αλλιώς τι έχουμε. Άρα νομίζω ότι το παράδειγμα μου ήταν επιτυχημένο για τον Άδωνη Γεωργιάδη. Σε σχέση με το καθεστώς που υπηρετεί, είναι ένας συγκροτημένος νους. Ναι. Δηλαδή ο Σαμαράς θέλει πολλούς Γεωργιάδηδες. Άμα είχε την ευχαίρεια, θα έχει πολλούς. Γιατί υποστηρίζει αυτό που λέει, κάνει αυτό που του έχουν πει. Δηλαδή είναι ένας συγκροτημένος νους για το καθεστώς αυτό. Ω, βέβαια. Βέβαια. Και ειδικά με αυτή την κυβέρνηση. Ναι, ναι. Ο Αντώνης Σαμαράς, ο οποίος δεν ξέρω τι να πω για τον νου του. Έχω σοβαρές αμφιβολίες
τη συγκρότηση, την νοητική του. Ναι, ναι. Και αυτό το βλέπω και στις κινήσεις του, δηλαδή όταν μιλάει κάνει κάποιες κινήσεις που δείχνουν ότι υπάρχει ένα πρόβλημα εκεί πέρα, αλλά έχει επιλέξει συγκροτημένους νόες, οι οποίοι όμως είναι και εντελώς κρετίνοι, είναι κλινικές περιπτώσεις, δες έναν, έτσι, γιατί ένας σοβαρός δεξιός ή πασόκος δεν θα δεχόταν σε αυτή τη συγκυρία να αναλάβει υπουργείο, εκτός αν είναι, ξέρεις, τι να πω, καλύτερα να μην πω. Λοιπόν, Μανώλη, φτάσαμε στην τελευταία ερώτηση, στο ποίημά σου το ας λήξουν πάλι. Λες, τώρα ας ανθίσουν τα πάθη, τα έντονα συναισθήματα, οι μανίες, οι έντονες ροπές, οι εκρήξεις οργής, τα ξεσπάσματα θυμού, οι θέρμοι, οι δραματικές αναπαραστάσεις των παθών. Θέλω να πάρουμε από αυτά που έχεις πει, να τα πάρουμε ένα-ένα και να μου πεις, ας πούμε, γράφεις τώρα ας ανθίσουν τα πάθη. Εσύ έχεις κάποιο πάθος, ναι. Ιδιαίτερο, ναι. Έτσι έντονο, μπορείς να μου πεις ποιο είναι. Ο έρωτας. Ο έρωτας. Mm-hmm. Ωραία. Είναι το τελευταία φορά που τσέκαρα, ας πούμε, εδώ και 58 χρόνια με ενεργό δράση περίπου 45. Ναι. Είναι κυρίαρχο. Είναι πάντα, το κυρίαρχο πάθος. Πάθος, ναι, είναι ο έρωτας. Και μπορεί, ας πούμε, να με θεωρήσουν οι φίλοι μου ή τα πιο νέα παιδιά, τα παιδιά μου, λίγο έτσι θρησκόληπτο. Αλλά πιστεύω στον έναν και μεγάλο έρωτα. Mm-hmm. Να πειρατούμε τον έναν και μεγάλο έρωτα. Ωραία. Τα έντονα συναισθήματα. Όλα. Όλα. Μπορώ να πω ότι όλα τα συναισθήματα τα νιώθω έντονα. Μάλιστα. Αν και μπορώ και να γελάω με τα συναισθήματά μου ταυτόχρονα με τη στιγμή που τα έχω. Να, ναι. Καταλώ. Δηλαδή, ας πούμε, αν περάσω ο Αλέν Τελόν τώρα από εδώ. Δεν το βλέπω. Δεν το βλέπω. Ναι. Δεν θα το καλέσουμε. Όχι. Και εντάξει, ας πούμε, ο Αλέν Τελόν όχι όπως είναι τώρα. Καλά, αν περάσω ο Αλέν Τελόν θα μείνουμε μαλάκες. Αυτό θα είναι το έντονο συνέστημά μας. Δηλαδή, εντάξει. Ναι. Και αν, ας πούμε, το κορίτσι μου μου πει, με συγχωρείς, εγώ θέλω να πάω μια βόλτα και κατευθυνθεί. Προς τον Αλέν. Ναι, θα ζηλέψω ένα, αλλά ταυτόχρονα σήμερα θα σκάσω και στα γέλια. Θα πω εντάξει, τώρα ένα αστείο πράγμα είναι, αφού είναι δικό μου το κορίτσι τώρα. Σιγά τώρα. Ναι. Σιγά το μαλάκα τώρα, δεν λέει και τίποτα. Μανίες. Το κάπνισμα ίσως. Το κάπνισμα. Έχω μια μανία με το κάπνισμα. Έχεις. Άρα μπορεί να είναι το κάπνισμα να είναι και οι έντονες ροπές που λες. Ναι. Μαζί πάνε αυτά. Μαζί πάνε αυτά. Σωστά. Εκρήξεις οργής έχεις. Τελευταία πάρα πολλές. Τελευταία πολλές. Χθες το βράδυ, ας πούμε, είχα μια έκρηξη οργής, την οποία μην φαντασίσω βέβαια ότι σπάω ποτήρια με σπίτι κτλ. Είναι εσωτερικά. Μια τρολιά που κυκλοφόρησε στα social media για κάποιου σταγματά. Τι είναι, πώς είπαμε, κάτι εφέδρους, κάτι συγκροτημένους νόες, οι οποίοι στην αρχή νόμιζα ότι ήταν αστείο. Όχι, δεν ήταν. Ναι, κυκλοφόρησε ένα κείμενο εκεί πέρα που έλεγε ότι πρέπει να κατέβει η κυβέρνηση στις 28 του μηνός. Πόσο έχουμε σήμερα? Έχουμε 26, ναι. Ναι, ναι. Δύο μέρες μας μείνανε. Στην αρχή έβαλε τα γυαλιά και μετά είδα ότι δεν ήταν, ότι όντως το έκαναν. Δεν είναι αστείο αυτό. Δηλαδή είχα μια έκρηξη οργής. Έχασε ένα μισά ώρα. Θύμωσες. Λες, θα ξεσπάσουμε τα θυμού που φαντάζομαι ότι ταυτίζονται με τις εκρήξεις οργής. Σωστά. Ναι. Η θέρμη, η θέρμη για ποιο πράγμα είναι. Όλη αυτή η στροφή που διάβασες μόλις είναι γραμμένη για να τη διαβάσει ο λαός μου. Ναι, όλη κατάλαβα. Για να τη διαβάσει συλλογικό δηλαδή. Ναι. Συλλογικά συναισθήματα κτλ. Ναι. Τώρα βέβαια με ρώτησες για προσωπικά και απήντησα όσο πέρα μπορούσα, αλλά και η θέρμη και οι έντονες ροπές και οι εκρήξεις οργής και οι αναπαραστάσεις των παθών είναι ευχές που κάνω για το λαό μου, διότι πραγματικά με στενοχωρεί πάρα πολύ αυτή η ψυχική διαταραχή στην οποία υπόκειται ο λαός μου αυτή τη στιγμή, που τον καθιστά καθυλωμένο και σχεδόν ανίκανον να σηκωθεί από τα γόνατά του. Είναι γονατισμένος. Είναι λοιπόν γραμμένη αυτή η στίχη για να βάλω και εγώ το δικό μου πετραδάκι, ας πούμε, στο οικοδόμημα.
αυτού που θεωρώ εγώ προσωπικά πρόοδο στη ζωή μας και όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά σε όλο τον πλανήτη, ότι έκανα και εγώ κάτι για να αφυπνίσω και να ξεσηκώσω τους συνανθρώπους μου να συναγωνιστούμε για την πτώση του καπιταλισμού. Διαφορετικά, νομίζω ότι δεν χρειάζεται στη ζωή μας να έχουμε ούτε έντονες ροπές, ούτε μίση και τέτοια πράγματα. Μάλιστα. Νομίζω ότι μπορούμε να είμαστε τρυφεροί. Για μένα, η μεγαλύτερη αρετή στον άνθρωπο είναι η εσωτερική τρυφερότητα. Να μπορείς να τη δίνεις στον συνάνθρωπο και να τον βοηθάς να στην ανταποδώσει τον συνάνθρωπο. Έχει τέσσερα πράγματα με τρυφερότητα. Δεν υπάρχει ανώτερο πράγμα για μένα. Τα καλύπτει όλα. Όλες τις ανάγκες του ανθρώπου. Μάλιστα. Υπάρχει τόση αγριότητα στον κόσμο, ειδικά μετά από την έλευση του Ρίγκαν και της Θάτσερ, της αγενούς άμυλας του καπιταλισμού. Η Γιάπης, θυμάμαι πόσο άγριοι ήταν μεταξύ τους. Εγώ δεν έμπαινα ποτέ στην παρέα τους, οπότε δεν πήρα κάποια. Τους παρατηρούσες. Ναι, ως φλανέρ τους παρατηρούσα και έρχαν πολύ γέλιο μαζί με τη θλίψη. Γιατί έχω συνεργαστεί με πάρα πολλούς Γιάπης στον ίδιο χώρο εργασίας και είναι ό,τι χειρότερο μπορούσε να συμβεί. Αγκάθια. Μανώλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα που είχαμε. Ήταν πάρα πολύ ωραία η κουβέντα μας. Σε ευχαριστώ. Ευχαριστώ εγώ εσένα. Με τιμά πρώτον με τιμά ο τίτλος του blog spot που έχεις. Γι' αυτό ήρθα να συνομιλήσουμε. Και δεύτερον, τώρα που σε γνώρισα από κοντά, έχω αποκτήσει έναν ακόμα σύντροφο. Να είσαι καλά. Και ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ.